Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε για εθελοντικές δράσεις πριν από λίγα λεπτά, να πούμε και το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές και πέρυσι και φέτος μέσα από την Κρήτη σήμερα, οι ανάγκες για αίμα και σε πανελλαδικό και σε παγκρίατο επίπεδο παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές. Την ίδια ώρα συνεχίζει τις εθελοντικές του δράσεις μέσα σε ένα κλίμα χριστουγεννιάτικο και γιορτινό ο Αιματοκρήτης. Πάμε στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, στη Λότζια. Να σου μιλήσουμε την κυρία Ειρήνη Γεριανάκη, είναι πρόεδρος του Αιματοκρήτη. Χρόνια πολλά, κυρία Γεριανάκη, την καλησπέρα μας. Χρόνια πολλά, καλησπέρα σε όλους. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ακόμα μία εθελοντική αιμοδοσία. Ακόμα μία εθελοντική αιμοδοσία, αυτή τη φορά βραδινή, σε χριστουγεννιάτικο κλίμα. Είμαστε στη Λότζια, θα είμαστε εδώ στις 7.30 το απόγευμα. Ναι. Και είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη βραδιά, μια χαρμόσυνη αιμοδοσία. Έχουν συγκεντρωθεί ήδη αρκετές μονάδες αίματος και έχουμε κάνει και πολλές εγγραφές για δωρεά μυελού των οστών. Ποιες ηλικιακές ομάδες ανταποκρίθηκαν σήμερα σε αυτό το κάλεσμα το ξεχωριστό? Σήμερα νομίζω ότι είναι μια βραδιά αφιερωμένη στους νέους εθελοντές αιμοδότες. Έχουν έρθει νέα παιδιά, νέα κορίτσια και αγόρια, φοιτητές. Είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη αιμοδοσία. Κυρία Γεριανάκη, ο κόσμος τώρα που κατεβαίνει κάτω, περνάει από το σημείο εκεί στη Λότζια, δείχνει ενδιαφέρον, δηλαδή τώρα τις γιορτινές μέρες που είμαστε λίγο περισσότερο έξω από το σπίτι μας. Φαίνεται αυτό και στο αίμα που συγκεντρώνεται? Ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια συναισθήματα αλληλεγγύης περισσότερο από τις υπόλοιπες ημέρες. Υπάρχει ενδιαφέρον. Εμείς πάντα έχουμε ταυτόχρονες ενημερωτικές δράσεις και περίπτερα που μικροί και μεγάλοι μπορούν να έρθουν να ενημερωθούν. Αυτό που βλέπουμε πολύ χαρά αυτές τις μέρες είναι ότι οι γονείς φέρνουν και τα παιδάκια τους. Υπάρχουν ειδικά ενημερωτικά έντυπα για μικρά παιδιά. Και έτσι από πολύ μικρή ηλικία μπορεί κάποιος να ευαισθητοποιηθεί και όταν φυσικά φτάσει στα 18 Βέβαια. Να δώσει και ο ίδιος αίμα. Έρχονται στοχευμένα στη δράση του Αιματοκρήτη, τη γνωρίζουν? Είναι και ορισμένοι οι οποίοι περνούν από το σημείο, ενημερώνονται και προχωρούν σε αυτή την όμορφη πράξη? Και τα δύο συμβαίνουν, περίπου πάντα ένα ποσοστό 7-8% είναι άνθρωποι που περνούν, έχουν ήδη σκεφτεί να δώσουν αίμα και είναι εδώ κοντά στο μέρος της διαμονής τους και δίνουν αίμα. Έχουμε όμως και πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται στην πόλη μας για ταξίδι. Μάλιστα. Και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό που και αυτοί που θέλουν έρχονται να προσφέρουν. Ακριβώς. Έχουμε ακόμα 60 λεπτά, μία ώρα, κάτι παραπάνω, 65 λεπτά. Μπορεί κάποιος να κατέβει στο κέντρο του Ηρακλείου, αρκεί να έχει μαζί του, πρέπει να έχει κάτι μαζί του, βιβλιάριο, άμκα, κάτι να γνωρίζει, για πείτε μας. Μόνο το άμκα και το την άμκα. Ταυτότητά του. Ακριβώς. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται, θα τον βοηθήσουμε εμείς. Υπάρχει πάντα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής μονάδας του Βενιζελίου, εθελοντές του Αιματοκρήτη. Είναι κάτι πολύ απλό, μόνο καλή διάθεση χρειάζεται. Κυρία Γεργανάκη, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να είστε καλά, πολύ σημαντικό, μία ώρα ακόμα, όποιος επιθυμεί, κατέβει στο κέντρο, θα κατέβει για κάποιες αγορές και πληρεί βέβαια και τις προϋποθέσεις, έτσι δεν είναι, να κατέβει να δώσει αίμα, καθώς πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες, ειδικά την περίοδο των εορτών.